Το Δεκέμβριο του 2008 με είχαν προσκαλέσει να μιλήσω για τον Απόστολο Καρδάρα στο Μέγαρο Μουσικής με την ευκαιρία της παρουσίασης του βιβλίου του Νίκου Χατζηνικολάου «Αφιέρωμα στον Απόστολο Καρδάρα». Ένα πολύ σημαντικό βιβλίο το οποίο συμπληρώνει στοιχεία της προσωπικότητας του Απόστολου Καρδάρα άγνωστα μέχρι σήμερα στον πολύ κόσμο. Τον Απόστολο Καρδάρα τον γνώρισα όταν ακόμα φορούσα κοντά παντελόνια. Και επειδή τις ελεύθερες ώρες μου τις πέρναγα τόσο ευχάριστα δίπλα στον πατέρα μου, πότε στο στούντιο, πότε στο γραφείο του Συνόδων Σταδίου, στο γραφιάκι εκείνο στο Πατάρι, είχα την τύχη να ζήσω την πρώτη συνάντηση του νεαρού τότε Απόστολου, όταν μαζί με τον Γιάννη Παπαϊωάννου παρουσίασε τα πρώτα του τραγούδια στο Μήνο Μάτσα. Έζησα τη λάμψη που έλουσε τα πρόσωπά τους όταν ο Απόστολος Καρδάρας χάραξε στο μπουζούκι του τα δύο πρώτα του τραγούδια και όταν ο Μήνος Μάτσας αμέσως του άνοιξε διάπλατα τις δύσβατες στην εποχή εκείνη πόρτες της δισκογραφίας λέγοντάς του «Την άλλη εβδομάδα, κύριε Απόστολε, ηχογραφείτε τα τραγούδια σας». Και τα τραγούδια αυτά δεν ήταν άλλα από το «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι» και το «Εβίβα ρεμπέτες». Εβίβα ρεμπέτες, εβίβα παιδιά, μες στη ρεμπέτη και τούτη βραδιά. Έτσι λοιπόν, ο Απόστολος Καρδάρας πήρε το βάφτισμα της δισκογραφίας και ξεκίνησε μια λαμπρή καριέρα που τον οδήγησε στην κορυφή, δικαιώνοντας τις προβλέψεις του Μήνου και γράφοντας τη χρυσή σελίδα του στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού. Ο άνθρωπος πολλές φορές για αλλού προσανατολίζεται και αλλού καταλήγει. Ενώ είχα βλέψεις να ακολουθήσω άλλον τομέα, τον τομέα της επιστήμης, χωρίς να το καταλάβω, βρέθηκα αντί της πένας των γραμμάτων την πένα του οργάνου. Θέλω να πω με αυτό ότι η αγάπη για τη μουσική ήταν εκείνη που με ώθησε να ακολουθήσω το επάγγελμα του καλλιτέχνη. Πέρασαν χρόνια. Ο Μήνος Μάτσας έφυγε από τη ζωή, ενώ εγώ πλέον δίφθηνα από χρόνια την εταιρεία, όταν ξανασυναντήθηκα με τον Απόστολο, κάτω όμως από τελείως διαφορετικές συνθήκες. Ο Απόστολος, δοξασμένος μεν, αλλά πικραμένος από τη συνεργασία του με την Κολούμπια, όπου όλα τα τελευταία χρόνια είχε δώσει συνταρακτικές επιτυχίες, αποφάσισε να φύγει και να γυρίσει πίσω στη γενέτειρά του, την Οντεόν, που εντωμεταξύ είχε μετονομαστεί σε Μήνος προς τη μήνη του πατέρα. Έτσι το 1968 υπογράφουμε το πρώτο μας συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας, οπότε ξεκίνησε μια καινούρια χρυσή εποχή για τη σχέση μας με τον Απόστολο και για το ελληνικό τραγούδι. Φαντασία, Άχο Μπαγλαμάς, Ας πάν την ευχή στα παλιά, Βυζαντινός Εσπερινός, Μικρά Ασία, είναι μερικά μόνο από τα έργα που συντάραξαν κυριολεκτικά την Ελλάδα και όχι μόνο. Η συνεργασία αυτή βάστηξε σχεδόν μέχρι το τέλος της ζωής του Απόστολου. Κι όμως ένα παλικάρι. Θυμάμαι όταν συνόδευσα για πρώτη φορά τη Χαρούλα Αλεξίου για ακρόαση στο στούντιο ηχογραφήσεων της Κολούμπια. Γράφαμε με τον Απόστολο Καρδάρα τις ορχήστρες για να τραγουδήσει στη συνέχεια ο Γιώργος Νταλάρας και να κάνουμε τον περίφημο δίσκο «Ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει Απόστολο Καρδάρα». Ήταν μια συλλογή με όλα τα παλιά ωραία τραγούδια του Απόστολου Καρδάρα σε νέα έκδοση με τον Γιώργο. Σε ένα διάλειμμα λέω στον Αποστόλη: «Απόστολε, έχω φέρει μια καινούρια φωνή στο στούντιο. Έλα να την ακούσουμε παρέα. Είναι ευκαιρία να την ακούσεις κι εσύ». Ζήτησα λοιπόν στη Χαρούλα να μας τραγουδήσει «Το Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι». Ένα από τα τραγούδια του Καρδάρα που συνήθιζα να το βάζω να το τραγουδάνε καινούριες φωνές, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο τραγούδι που εκεί καταλαβαίνεις τι λέει ο τραγουδιστής και τι δεν λέει. Στο πρώτο κιόλας ρεφρέν σκύβει ο Αποστόλης και μου λέει: «Αυτή η κοπέλα θα ξεπεράσει πολλές τραγουδίστριες. Πώς τη λένε?» «Χαρούλα Ρουπάκα», του λέω, «αλλά τη βαφτίσαμε Χαρούλα Αλεξίου». Το όνομα όμως και τη φωνή δεν τα ξέχασε ο Απόστολος. Και όταν μετά δύο χρόνια έγραψε την περίφημη Μικρά Ασία, ζήτησε να συμμετάσχει και η Χαρούλα μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα. Έτσι,
οι πρώτες σημαντικές ηχογραφίες της Αλεξίου έμελαν να ξεπεταχτούν μέσα από τη Μικρά Ασία του Αποστόλη με τα τραγούδια «Δυο παλικάρια από τα Ιβαλή», «Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς» και άλλα. Και μιλώντας για τη Μικρά Ασία, μου έρχεται στο μυαλό και ένα άλλο περιστατικό. Όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος, ενώ οι πολιτές είχαν βγει στα μαγαζιά υπεραισιόδοξοι για να πάρουν τις πρώτες παραγγελίες, μια και όλοι μας εμείς που δουλεύαμε στο στούντιο τόσους μήνες είχαμε ζήσει το έργο και τους είχαμε μεταδώσει την αισιοδοξία και τον ενθουσιασμό μας. Η υποδοχή τους όμως που τους έγινε στην αγορά ήταν απογοητευτική. Όλη η εταιρεία και κυρίως οι πολιτές πάγωσαν κυριολεκτικά. Όλα τα δισκοπολία με ένα στόμα έλεγαν στους πολιτές: «Μα είστε στα καλά σας. Ποιος ενδιαφέρεται τώρα για το μαρμαρωμένο βασιλιά και για τους ζεμπέκηδες? Οι μικρασιάτες πέθαναν και τα παιδιά τους δεν θυμούνται τίποτα». Και δεν έφτανε μόνο αυτό. Πάνω στη στενοχωρία μου έρχεται στο γραφείο μου και ο μικρασιάτης συνθέτης με πολλές επιτυχίες στην εποχή εκείνη, ο Βασίλης ο Βασιλιάδης, και μου λέει με παράπονο: «Καλά κύριε Μάτσα, ήθελες να σου γράψουν για τη Μικρά Ασία. Αντί να μου πεις εμένα να γράψω μουσική που είμαι από μέσα από τη Μικρά Ασία, έβαλε τον Τρικαλινό. Τι ξέρει αυτός από σουτζουκάκια?» Βέβαια, εκείνη τη στιγμή το παράπονο του Βασίλη, του Βασιλιάδη και τα σχόλιά του ήταν το μόνο που δεν θα μπορούσε να με κάνει όχι να γελάσω, αλλά ούτε να χαράξει το χείλη μου, μια που η αρνητική άποψη της αγοράς μας είχε σβήσει κάθε ελπίδα για επιτυχία. Μες του Βοσφόρου η Μικρά Ασία όχι μόνο πέτυχε, αλλά έσπασε ρεκόρ επιτυχίας. Πέρασε στην ιστορία σαν σημείο αναφοράς και έγινε η αιτία να καθιερωθεί και η απονομή χρυσού και πλατινένιου δίσκου στην Ελλάδα. Επειδή για πρώτη φορά τότε ένας δίσκος long play βινιλίου ξεπέρναγε σε πωλήσεις τις 50.000 δίσκους, ως πρόεδρος που ήμουν τότε στην Ομοσπονδία της Φωνογραφικής Βιομηχανίας, εισηγήθηκα να καθιερώσουμε το θεσμό της απονομής των χρυσών δίσκων στις 50.000 αντίτυπα και του πλατινένιου στις 100.000 αντίτυπα. Εδώ βλέπετε τον πρώτο χρυσό δίσκο αφιερωμένο στη Μικρά Ασία, που ήταν η αφορμή για να καθιερωθεί ο θεσμός των χρυσών και πλατινένιου δίσκων στην Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου, ο Απόστολος Καρδάρας δυστυχώς δεν εισέπραξε το κομμάτι της ιστεροφημίας που του αναλογούσε και του άξιζε σε σχέση με το έργο που άφησε πίσω του. Και αυτό πιστεύω έγινε λόγω του χαρακτήρα του συνθέτη, αλλά και του ήθους και του ύφους που δίδαξε στους φυσικούς του κληρονόμους. Ο Απόστολος Καλδάρας, ο κύριος Απόστολος, όπως τον αποκαλούσαν όλοι οι μουσικοί και οι τραγουδιστές, ήταν μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού. Ήταν ο μορφωμένος της παρέας, ο άνθρωπος ο σοβαρός που με το ύφος του, τη φιλοσοφία του, την κουβέντα του απέπνεε μια υγεία και μια άλλη ποιότητα. Υπερήφανος, απόλυτος στις απόψεις του και στις συμφωνίες του, δύσκολος μεν, αλλά υπεύθυνος, τίμιος και σταθερός στις επιλογές του. Έτσι, η περηφάνειά του, που πολλές φορές έφτανε τα όρια ενός πληθωρικού μεν, αλλά υγιούς εγωισμού, δεν τον άφηνε να δίνει εύκολα συνεντεύξεις ή να φωτογραφίζεται με τους ισχυρούς της εποχής, με τους leader opinion της εποχής, που έπαιζαν όμως ένα καταλυτικό ρόλο στην καθημερινότητα και στην καταξίωση των λαϊκών εντός εισαγωγικών της εποχής τους. Και βέβαια, μπορεί κάποιος να μου πει: «Αυτά τα τερτύπια κάνουν τους μεγάλους άντρες?» Και θα το απαντήσω με την επίγνωση του ανθρώπου που για 40 χρόνια ασχολείται με τους καλλιτέχνες και τη δημοσιότητα. Ναι, μαζί με την αναμφισβήτητη αξία του καλλιτέχνη, τα τερτύπια της δημοσιότητας συμπληρώνουν και το μύθο. Ο Απόστολος όμως δεν αγάπησε το μύθο. Αγάπησε μόνο την ουσία. Όποια κι αν είσαι, ό,τι κι να είσαι, κάνε μου απόψε συντροφιά. Φεύγοντας, ο Απόστολος άφησε πίσω του πολλές και μεγάλες επιτυχίες, αξεπέραστες επιτυχίες.
Δεν είναι όμως το μόνο που μετράει για ένα δημιουργό, ένα συνθέτη. Εξίσου σημαντικό είναι η γεύση της ανθρωπιάς που αφήνει στο πέρασμά σου από τη ζωή. Η γεύση που στο πέρασμά του άφησε ο Απόστολος Καρδάρας ήταν μια γεύση από αγάπη, τιμιότητα, συνέπεια και αφοσίωση στην τέχνη του και στην οικογένειά του.